καλησπέρα σας. Είναι πολύ συγκινητικό να βρισκόμαστε όλοι σήμερα εδώ πέρα, στον 53ο Διάβλου του Κορονέου, στον πιο διάσημο αγώνα, θα έλεγα, της Ελλάδας, τον πρωτοπόρο, και τον αγώνα ουσιαστικά που έδειξε το δρόμο και έδωσε το σπόρο σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να έχουμε υπέροχους αγώνες σε όλη την Ελλάδα πραγματικά. Ένας αγώνας, ο Τωρονέος, που έγινε από τους 6 ήρωες εδώ της Νικήτης και από τον Πολύγυρο. Το 1971 λοιπόν ο Άγγελος Κουκλιάνος, ο Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Ιωακήμ Παπάγγελος, ο Νίκος Παπαθανασίου, ο Νίκος Μπιλάλης από την Νικήτη, όπως είπα, μαζί με τον Γιώργο Καραθανάση τον Πολύγυρο, ήταν οι 6 κονιβητές οι οποίοι έκαναν το ακατόρθωτο. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πραγματικά για όλο αυτό το... Πραγματικά ένα χειροκρότημα, γιατί δεν είναι δεδομένο αυτό, το λέμε κάθε χρόνο. Να ξέρετε ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, ονειρεύονται αυτό το διάπλου. Έχουν δημιουργηθεί μυθικές διαστάσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα της Νικήτης δίνεται ψυχή πραγματικά κάθε χρόνο, και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, για να υποστηρίζετε αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Να ξέρετε ότι σας θαυμάζουμε απεριόριστα από όλη την Ελλάδα και από όλο το εξωτερικό. Είστε πάρα πολύ τυχεροί που έχετε αυτό, όπως λέω, το ιερό δισκοπότηρο. Πραγματικά ο Τωρονέος είναι το όνειρο του κάθε κολυμβητή. Και θέλω να ευχαριστήσω από εδώ πέρα όλους τους, το Σύθωνα βασικά, που έχει κάνει τα πάντα για να μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια να διατηρήσει αυτό το όνειρο ζωντανό για τους κολυμβητές. Φυσικά όλους τους επιχειρηματίες που στηρίζουν, και μπράβο τους, και υπάρχει αυτός ο αγώνας όλα αυτά τα χρόνια σε όλες τις μορφές του και κάθε χρόνο ακόμα πιο εξελιγμένος. Μη φοβάστε, θα έχουμε να λέμε ευχαριστίες συνέχεια. Θα ακούτε τη φωνή μου αύριο, ειδικά που θα κολυμπήσουν οι κολυμπητές μας. Οπότε σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη βράβευση των μικρών μας δελφινιών, των μικρών τωρονεομάχων. Σήμερα στον μίνι Τωρονέο, λοιπόν, στο μικρό Τωρονέο, το πρωί 38 δελφινάκια κολύμπησαν και είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να τους απονέμουμε τα μετάλλια τους. Θα καλέσω κάποιους επίσημους που βρίσκονται στο χώρο να κάνουν τις απονομές. Θα κάνουμε τις βραβεύσεις αναπεντάδες. Θα τιμήσουμε τα παιδάκια που είναι οι μελλοντικοί τωρονεομάχοι και αμέσως μετά θα κάνουμε την παρουσίαση των 20 υπερηρώων μας, δηλαδή των κολυμπητών που αύριο θα πέσουν στα ιερά νερά του Τωρονέου, θα ξεκινήσουν από την Καλυθέα στις 7 η ώρα το πρωί με σκοπό να τερματίσουν εδώ στην Νικήτη με το υπέροχο soundtrack του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που είμαι σίγουρος ότι το περιμένετε πώς και πώς όταν πλησιάζει ο Τωρονέος. Και θα είμαστε εδώ όλοι με δάκρυα στα μάτια, με θερμό χειροκρότημα, για να τους θαυμάσουμε και να ζηλέψουμε με την καλή έννοια το όνειρό τους και το ταξίδι τους. Έχει γίνει ήδη τεχνική ενημέρωση για τους αθλητές, είναι οι περισσότεροι εδώ μαζί μας. Θα σας πω έναν προς έναν, θα τους ανεβάσουμε και θα τους απολαύσετε. Θα ξεκινήσω λοιπόν να κάνουμε τις βραβεύσεις των μικρών μας δελφινιών από τον σημερινό αγώνα. Θα καλέσω τον... Συγγνώμη. Είναι ζωντανή μετάδοση, οπότε έρχονται διάφορες πληροφορίες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να κάνω τη βράβευση των 5 πρώτων αθλητών. Θα καλέσω τον Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας, τον κύριο Χριστοδούλου Νικόλα, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ από ό,τι κατάλαβα. Τον πρόεδρο λοιπόν της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, τον Στυλιανό Κωστίκα. Κύριε Στυλιανέ, είστε εδώ, χαιρόμαι πάρα πολύ. Μπράβο, ανεβείτε πάνω. Πάμε λοιπόν να βραβεύσουμε τα δελφινάκια. Στην πρώτη θέση Λολίδης Θεόδωρος, στη δεύτερη Δημήτριος Τούλας, στην τρίτη Χρήστος Λολίδης, στην τέταρτη Λέτσος Νικόλαος και στην πέμπτη ο Στάθης Μπινουμάκης. Παιδιά, ήταν καταπληκτικοί και οι 5 κολυμπητές. Δεν ξέρω αν βρίσκονται εδώ. Μπράβο, τους βλέπω, είναι. Ήταν πραγματικά απίστευτα γρήγοροι. Μάλιστα με τον Θοδωρή που μίλησα, μου είπε ότι είναι το όνειρό του όταν μεγαλώσει λίγο να κάνει τον Τωρονέο. Οι υπέροχοι εθελοντές μας θα δώσουν τα μετάλλια και τους επένους. Ευχαριστούμε λοιπόν τον πρόεδρο εδώ της Δημοτικής Κοινότητας, τον κύριο Κωστίκα. Παρακαλώ τα παιδιά να μείνουν στο βάθρο, να μόλις πάρουν τα μετάλλια τους να πάνε στην άκρη και θα φτιάξουμε μια γραμμή από όλους τους κολυμπητές για να έχουμε μετά στο τέλος μια ομαδική φωτογραφία. Είστε απίθανοι, μπράβο σας.
Ο δεύτερος λοιπόν, ο Δημήτρης Τούλας, συγχαρητήρια. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Δημήτρη. Βλέπετε την υγεία στα πρόσωπα των κολυμπητών. Είναι πανέμορφοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ξεκινάει από την ψυχή και πάει στο σώμα. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά. Ο Χρήστος Λολίδης στην τρίτη θέση. Ένα μεγάλο μπράβο. Συγχαρητήρια. Είναι η μελλοντική τωρονεομάχη, να ξέρετε. Από αυτούς θα συνεχιστούν τα επόμενα 50 χρόνια του τωρονεού. Και έχουμε τον Στάφη Μπινουμάκη, ο οποίος είναι στην τέταρτη θέση. Πολύ χαίρομαι που είναι στην πέμπτη θέση μάλλον. Μας λείπει από ό,τι κατάλαβα ο Λέτσος Νικόλαος. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βράβευση. Θα περάσω στους επόμενους 5. Τα παιδιά παραμένουν πάνω γιατί θα βγάλουν μια ομαδική φωτογραφία. Τους στέλνουμε όλους μαζί. Να συγκρίνουμε και ποιος είναι ο πιο ψηλός. Έχουμε ψηλούς κολυμπητές, βλέπω. Λοιπόν, πάμε. Θα καλέσω για την επόμενη βράβευση, της επόμενης πεντάδας, τον λατρεμένο, τον βασιλιά του Τωρονέου, τον Θανάση Ξανθόπουλο. Αγαπητέ Θανάση, σε περιμένουμε να βραβεύσεις. Είσαι ο ειδικός για να κάνεις αυτή τη βράβευση, γιατί από σένα εμπνεόμαστε. Μας έχεις εμπνεύσει και μεταφέρεις το όνειρο. Είσαι ένας από αυτούς και θα έχουμε κι άλλους σε βραβεύσεις σύντομα και αύριο. Πάμε λοιπόν να βραβεύσουμε τον Εμμανουήλ Παναγιώτη Σκουλάκη στην έκτη θέση, τον Αλέξανδρο Καλαβρέζο στην έβδομη, τη Γαϊτανίδη Μαρία, όγδοη, μπράβο στο κορίτσι μας, πρώτη γυναίκα, Λέτσος Ιωάννης, ένατος, και Σεντσίκη Ελένη, δέκατη θέση. Δύο κορίτσια λοιπόν εδώ στη δεκάδα, καταπληκτικές. Ο αγαπητός Θανάσης Ξανθόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος μοιράστηκε μαζί μου πολύτιμες πληροφορίες για το πώς όλο αυτό το πράγμα έχει φτάσει σήμερα να μιλάει όλη η Ελλάδα, γι' αυτό, για τον Τωρονέο. Βράβευση λοιπόν, με τα μετάλλια και τα βραβεία από τους υπέροχους εθελοντές μας. Είναι πιο σημαντική, να ξέρετε, οι εθελοντές σε όλα, είναι παντού δίπλα μας. Η εθελοντική μας ομάδα, εδώ του Σύθωνα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται οι υπόλοιποι τρεις θα πάρουν τα μετάλλια στο σπίτι τους. Πάμε στους επόμενους. Θα καλέσω τώρα για τη βράβευση τον εκπρόσωπο των εθελοντών, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ευγενέστατος ο Δημήτρης και πολύ οργανωτικός. Δημήτρη, έλα πάνω να κάνεις την επόμενη βράβευση. Σας ευχαριστούμε για όλα. Πάμε να βραβεύσουμε λοιπόν τον Θεόφιλο Καλαβρέζο στην 11η θέση, Ναταλία Ζίνκοβιτς στην 12η, Νταν Νταϊάννα, 13ος, Ουαΐντα Κιώσια, 14ος και Ιωάννης Καρανταγλής στην 15η θέση. Βράβευση από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον γλυκύτατο Δημήτρη. Θα έχουμε τα παιδιά, ξαναλέω τα ονόματα λοιπόν. Θεόφιλος Καλαβρέζος, Ναταλία Ζίνκοβιτς, Νταν Νταϊάννα, Ουάιντα Κιώσια και Ιωάννης Καρανταγλής. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχη ομαδική φωτογραφία, λείπουν αρκετά παιδάκια. Η αλήθεια είναι ότι ήρθανε πολλές μαμάδες το πρωί. Τους άρεσε πάρα πολύ το event και μας είπαν ότι θα φύγουν μάλλον για τη Θεσσαλονίκη, οπότε θα πρέπει να πάρουν τα μετάλλια. Δεν πειράζει, ελπίζω του χρόνου να είμαστε περισσότεροι. Και πάω στην επόμενη βράβευση. Θα καλέσω την Ελπίδα Ασυλλόγιστο, την πρόεδρο του Σύθωνα, να κάνει την επόμενη βράβευση. Ελπίδα, σε περιμένουμε στο βάθρο. Βραβεύουμε λοιπόν την Παπα-Νικολάου, Κατερίνα, τον Αντουέλ Μαρστεφάη, Αντρέα Κομπέβα, Δημήτριος Τσιουλής και Κάτσικα Θανάσης. Κατσικάς. Υπήρχαν περιθώρια για τρεις τόνους, διάλεξα το λάθος. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, Παπα-Νικολάου Κατερίνα, Αντουέλ Μαρστεφάη, Αντρέα Κομπέβα, Δημήτριος Τσιούλης, Κατσικάς Θανάσης. Βράβευση λοιπόν από την Ελπίδα.
Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδάκια μας, στα δελφινάκια. Μπράβο. Κοιτάτε εδώ φατσούλες. Κολυμπήσανε 1,5 χιλιόμετρο, έτσι δεν είναι λίγο. Είπαμε, είναι η επόμενη τωρονεομάχη. Για αυτούς είναι τωρονέος. Για κοιτάτε τον, πάτσα. Συγχαρητήρια, είστε φοβεροί. Λοιπόν, θα καλέσω τώρα για την επόμενη βράβευση, για τους επόμενους αθλητές, την Περιφερειακή Σύμβουλο, την κυρία Κυριακίδου. Κυρία Κυριακίδου, παρακαλώ να έρθετε στο βάθρο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και πάμε να βραβεύσουμε εδώ την Βουλγαράκη Ειρήνη. Όπου εδώ πέρα χαμός, το περίμενα. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουλγαράκη πάρα πολύ παρεμπιπτόντως για σήμερα. Πραγματικά ήταν καταπληκτικό στην οργάνωση. Παπαδοπούλου Θεοφίλη, Αντιάνο Κιώσια, Εμίλιος Γκυμένο Γκαλαϊτζή και Ίτσκος Μιχαήλ. Από την κυρία Κυριακίδου παρακαλώ, την Περιφερειακή Σύμβουλο. Τα παιδάκια θα λάβουν τα έπαθλά τους. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθειά τους. Εγώ για κάποιο λόγο γυρίζω και τους βλέπω και σχεδόν σκέφτομαι σε 5-10 χρόνια πώς θα είναι όταν θα κάνουν τον Τωρονέο. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς και κάποιες θα δοκιμάσουν, είναι σχεδόν σίγουρο. Έτσι πάει η σκυτάλη. Λοιπόν, ξαναλέω τα ονόματα. Έχουμε την... θα ξαναπώ για να ακούσω πάλι φωνές. Βουλγαράκη Ειρήνη, Παπαδοπούλου Θεοφίλη, Αντιάνο Κιώσια, Εμίλιος Γκυμένο Γκαλαϊτζή και Ίτσκος Μιχαήλ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στο μεταξύ... Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη βράβευση. Εδώ έχουμε και τον ταμεία του Σύθων, τον Κωνσταντίνο Γιανακούδη, ο οποίος θα κάνει την επόμενη βράβευση, γιατί όχι. Κωνσταντίνε, για άνεμα πάνω. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Κωνσταντίνο που έχει δώσει τα πάντα και την ψυχή του για την οργάνωση. Τον ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν να βραβεύσουμε τα επόμενα δελφινάκια. Έχουμε Αλεξάνδρα Λεοντέ, Ταραγκλίνη Νερίχη, Αγνή Κοκονίδου Σμαράγδη, Μιχαλούδης Γεώργιος και Αντρεάν Πανόρ. Ζητάω συγγνώμη αν κάνω κάποια μικρό λάθη στα ονόματα, αλλά θα βελτιωθώ. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Λεοντέ, Ταραγκλίνη Νερίχη, Αγνή Κοκονίδου Σμαράγδη, Μιχαλούδης Γεώργιος και Αντρεάν Πανόρ. Από τον Κωνσταντίνο λοιπόν, από τον Ταμεία του Σύθωνα. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κυριολεκτικά εντυπωσιακό το σκηνικό που βλέπω και με την οθόνη. Μπράβο σας λοιπόν για φέτος και για όλη την οργάνωση. Είναι σχεδόν απίθανο αυτό. Από το 1971 που ξέρουν οι παλιοί ότι οι άνθρωποι εδώ στην Νικήτη κατεβαίνανε μόνο για να πληθούν στη θάλασσα. Σήμερα μιλάμε για μια υπέροχη εύρωστη κοινωνία και μια κοινότητα με αθλητικό πνεύμα που αυτοί οι έξι φέρανε το πνεύμα του αθλητισμού και σήμερα το θαυμάζουμε όλοι και το ακολουθούμε. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε, μπράβο στα παιδάκια. Λοιπόν, ποιο να καλέσω τώρα, θα καλέσω την αγαπημένη μου την Κλάρα Γκέτσι που είναι αντιπρόεδρος του Σύθωνα. Κλάρα, για έλα πάνω να κάνεις την βράβευση. Ένα θερμό χειροκρότημα για την Κλάρα. Μπράβο σας. Πάμε να βραβεύσουμε λοιπόν εδώ πέρα την Αλεξία Μαρσκεφάη, Αλεξάνδρα Γκυμένο Γκαλαϊτζή, χαμός εδώ πέρα, Σιαξαμπάνη Χιμένο λοιπόν, Αλεξάνδρα Χιμένο Γκαλαϊτζή, σωστά, στα ισπανικά ήμουν πολύ σκράπας, Σιαξαμπάνη Σμαράγδα λοιπόν, Τσερκεζόγλου Νικόλαος και Παπαργύρης Ιωάννης. Τα έχουμε τα παιδάκια όλα αυτά, πολύ χαίρομαι. Πραγματικά πολύ χαίρομαι που η Κλάρα κάνει αυτή την απονομή. Μπράβο λοιπόν, μπράβο σε όλα τα δελφινάκια, είστε φανταστικά όλα. Θέλω να δω πως θα χωρέσετε στη φωτογραφία, εντάξει, έχουμε μπει τα ψηλότερα μπροστά, πίσω. Μπράβο λοιπόν, μπράβο στα παιδάκια, συγχαρητήρια. Αυτό δεν είναι κουνούπι ακριβώς από πάνω, είναι ένα ντρόουν, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μπράβο λοιπόν, συγχαρητήρια.
Ας καλέσω τώρα και την Αναστασία Μουστάκα, τη Γενική Γραμματέα. Αναστασία, για λέγε εσύ πάνω να κάνουμε μια απονομή. Έχουμε ακόμα τρεις αθλητές. Έχουμε να βραβεύσουμε ακόμα τον Γιανακούδη Αθανασία, συγγνώμη, τον Άγγελο Πράτσα. Το είπα καλά. Και τον Χρυσοβαλάντη Πράτσα. Μπράβο. Οι εναπομείναντες που με διόρθωσε ένας ευγενέστατος κύριος σήμερα, γιατί χρησιμοποίησα κακώς τη λέξη τελευταίη, δεν είναι τελευταίη. Είναι φανταστικοί αθλητές και μπράβο τους. Συγχαρητήρια λοιπόν. Η βράβευση λοιπόν από την Αναστασία Μουστάκα. Τέλεια λοιπόν. Και τώρα δεν ξέρω αν κάθεστε ακόμα, όσοι είστε μπαμπάδες και μαμάδες, έρχεστε εδώ μπροστά και αρχίζετε να βγάζετε, να πυροβολάτε με φωτογραφίες. Δεν θα σας σηκώσω εγώ, σηκωθείτε σιγά σιγά. Έχουμε και βίντεο, έχουμε και υπέροχες επαγγελματικές φωτογραφίες, αλλά νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να βγάλετε κι εσείς. Πάμε παιδάκια λοιπόν, ένα χαμόγελο. Χέρια ψηλά, πάμε λίγο χεράκια ψηλά. Όλοι. Πάμε χέρια ψηλά. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ σωστός ο κύριος Νίκος. Έσπευσε να διορθώσει εδώ, έβαλε τις υπέροχες φατσούλες εδώ μέσα να φαίνονται φωτογραφίες. Πάμε τα βραβεία μπροστά, δεν κρύβουμε τα προσωπάκια μας, να φαινόμαστε. Μπράβο, μπράβο φατσούλες. Μπράβο. Είστε καταπληκτικά δελφινάκια, μπράβο σας. Σας θαυμάσαμε σήμερα. Είστε το μέλλον του Τωρονέου. So this is the future of Toroneos Golf. These lovely kids, till the age of 18 years old, swam today 1.5 kilometers, the mini Toroneos, and now we are happy to see them here at the stage. So in a couple of minutes, I'm going to call the 20 heroes, the 20 heroes of Toroneos Golf. Τους 20 ήρωες του Τωρονέου, λοιπόν, έναν-έναν, θα τους ανεβάσουμε στη σκηνή, θα τους παρουσιάσουμε, θα μας πούν μία σκέψη μόνο και θα ανεβαίνουν, θα μας λένε δύο κουβέντες, θα τους γνωρίσετε, θα κατέβουν κάτω να είναι ξεκούραστοι και στο τέλος, ανάποδα από ό,τι κάναμε με τα παιδιά, θα ανέβουν όλοι μαζί να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία και θα τους στείλουμε μετά στα κρεβάτια τους να ξεκουραστούν, γιατί αύριο έχουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, 7 η ώρα θα είναι αύριο. Πολύ νωρίτερα μάλλον θα είναι και θα ξυπνήσουν πολύ νωρίτερα για να μην σας πω ότι δεν θα κινηθούν για να πάρουν κίνηση για τον 53ο Τωρονέο. Ευχαριστούμε λοιπόν παιδάκια. Κατεβαίνετε από εκεί, σας δείχνει τον δρόμο ο κύριος Νίκος Παπαθανασίου. Ακόμα ένας βασιλιάς του Τωρονέου, ένας από τους 6. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά στο Video Wall παίζουν φωτογραφίες ιστορικές από τον πρώτο Τωρονέο. Και από τους, τα ξέρετε φυσικά, δεν χρειάζεται να στα πω. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το Βαγγέλη Παπαθανασίου, παρακαλώ, να κάνω μια μικρή παύση, μέχρι να φωνάξω τους αθλητές. Πουθενά, καλέ, πού πάτε, μην φεύγετε εδώ. Θέλουμε να γεμίσουμε το χώρο γιατί τώρα θα δούμε τους σούπερ ήρωες, τους αυριανούς. Τρεις υπέροχες κολυμπήτριες και 17 υπέροχους κολυμπητές από όλα τα μέρη του πλανήτη, 6 συνολικά χώρες. Θα τα πούμε συνοπτικά τώρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ ενδιάμεσα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και θερμά τους Ναυαγωσώστες μας που ήταν σήμερα με τα jet ski τους μέσα στη θάλασσα. Δεν χρειάστηκε να σηκώσουμε χεράκι, η θάλασσα σήμερα μας ευνόησε. Την Bayline λοιπόν που ήταν μαζί μας. Φυσικά τον Μιχάλη Ασυλλόγιστο, ο οποίος με το σκάφος βοήθησε τα μάλα σήμερα και για την αναστροφή. Ευχαριστούμε Μιχάλη πάρα πολύ θερμά.
Ευχαριστούμε θερμά επίσης το εστιατόριο Μαρίνα, όπου σήμερα θα δούμε αύριο βέβαια αν βοήθησε ή όχι, αλλά πάση περιπτώσει τους ευχαριστούμε γιατί τάισε με υπέροχο, ένα υπέροχο μενού τους κολυμπητές μας και κάναμε σήμερα εκεί τη συνάντησή μας και τον brief μας σε ένα πολύ δροσερό περιβάλλον, έτσι με πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Αναλύσαμε λίγο τις τεχνικές του αγώνα και μας βοήθησαν πάρα πολύ εκεί πέρα και όλοι οι παλιοί πρόεδροι, θα τους λέω και θα τους ξαναλέω, ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Παπαθανασίου ήταν εκεί δίπλα μας, ο κύριος Οικονόμου. Να ευχαριστήσω επίσης και την Πίτσα Αλέξανδρος για τα υπέροχα προϊόντα της. Και θα περάσουμε τώρα, παιδιά, στην παρουσίαση. So we start the presentation of the 20 athletes of 53 Toronneos Golf. Θα χρησιμοποιήσω τυχαία σειρά, ωστόσο θα ξεκινήσω από τις κυρίες και θα προχωρήσω στους ξένους αθλητές. Θα καλέσω την αγαπημένη Αναστασία Μαυρίδου από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Η Αναστασία είναι από την όμορφη Θεσσαλονίκη, αισθητικός, ασχολείται από 4 χρόνων με όλα τα αθλήματα, ενόργανη γυμναστική τα πάντα, μέλος ΣΕΑΤ Αλέξανδρος και από το 2009 που γνώρισε το νερό, δεν κατέβηκε ποτέ, δεν βγήκε μόνο ποτέ από το νερό. Σήμερα την έχουμε μαζί μας, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αναστασία, χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε για όλους εσάς που είστε άλλη μια χρονιά εδώ, που ζεσταίνει όλη την ατμόσφαιρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδάκια. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Συγκινούμε πάρα πολύ όταν βλέπω παιδάκια να αγωνίζονται. Καλή επιτυχία σε όλους μας αύριο και καλή δύναμη σε όλους και στους μπαρκάριδες και στους εθελοντές, γενικά σε όλη τη διοργάνωση, σε όλους καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται, συνοδοί πρώτη και καλύτερη. Είναι φανταστική. Μπράβο της. Έχει υπέροχη αύρα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Έναν ούριο άνεμο. Με αυτό το χαμόγελο θα πάνε όλα καλά, είμαι σίγουρος, και η συνοδεία σου είναι σούπερ. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Θα καλέσω την αγαπημένη μου, την αθλήτρια του Τάσου Καράμπελα, ξεκινάω με τον Τάσο, την Ελόπιο Ταπασίδου. Πινελοπάρα, ανέβα πάνω στο βάθρο. Η Πινελόπη που τη βλέπετε είναι σήμερα ένα δελφίνι το οποίο έχει κολυμπήσει από άκρη της άκρης όλη την Ελλάδα. Γεννηθήσα στην Καλυθέα, προπονήτρια φυσικής, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, προπονήτρια, κολυμπήτρια υποραποστάσεων. Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ότι ένα από τα μότο της είναι ούτε βήμα πίσω. Το έχει πει ο Στάλιν, αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά εμείς αγαπάμε την Πινελόπη, είναι σήμερα μαζί μας. Η Πινελόπη προπονείται, μπορώ να το πω νομίζω, η Πινελόπη που βλέπετε μια κούκλα σήμερα εδώ πέρα, έχει παλέψει, όχι θα το πω, έχει παλέψει πολύ με την υγεία της και έχει δώσει σήμερα τα πάντα για να είναι εδώ. Την αγαπάω πάρα πολύ, χαίρομαι που είναι εδώ. Ο Τάσος ο Καράμπελας είναι ο προπονητής, είναι κάπου εδώ τριγύρω τον Τάσο, δεν το βλέπω, αλλά το δείτε αύριο, είναι συνοδός της και βοηθός της. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Άννα Τουντουνάκη στα υπέροχα μετάλλια, τον Στέφανο Δημητριάδη. Είναι ένας φανταστικός προπονητής. Προπονεί την Πινελόπη. Δεν θα πω κάτι άλλο. Πινελόπη, πες μου μια σκέψη για τον Τωρονέο. Ο Τωρονέος είναι το κάθε όνειρο, είναι το όνειρο, το κυρίαρχο όνειρο του κάθε μαραθωνοκολυμπητή. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, δεν θα πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ. Ευχαριστούμε εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αυτά. Είσαι μια γλύκα. Θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πηγαίνεις κάτω κι εσύ. Ξεχάστηκα εγώ. Είπαμε θα ανεβάσουμε τους αθλητές, θα μας πούνε δύο λόγια. Θα τους κατεβάσουμε για να ξεκουραστούν, γιατί θέλουμε να έχουν δυνάμεις. Και μετά θα τους ανεβάσουμε όλους μαζί για να πάρουμε μια υπέροχη φωτογραφία από 20 λαμπερούς κολυμπητές. Λοιπόν, λατρεμένη από το Λίβανο, my favorite athlete, her name is Dolphin, made the money from Lebanon. Ήρθα από το Λίβανο, είναι εδώ σήμερα, είναι χαμογελαστή, είναι φανταστική, έχει κολυμπήσει πάρα πολλές αποστάσεις, αγαπάει την Ελλάδα, έχει ξανάρθει, είναι πρώτη φορά στον Τωρονέο. She is lovely. May, welcome. How do you decide? What's the decision? What makes you come here in Toroneos? How did you find this? I found it in 2019. Okay. So I've been trying since then to come here. So it was like a dream. So tomorrow you will accomplish that dream? Yes. Hopefully. Thank you so much for being so welcoming and for this beautiful atmosphere. We thank you so much for being here. You are lovely.
so you can go there, and then everybody's going to be up for the beautiful and famous photo. Λοιπόν, να πω επίσης εδώ πέρα να πετάξω κάτι εμβόλυμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Oco Clean για τα υπέροχα αυτά ποτηράκια που έχουμε όλοι, που πίνουμε τα αφρέντο μας, που έχουν το λόγο της Νικήτης. Πολύ έξυπνη ιδέα. Και τα σκουφάκια είναι φέτος branded, έχουν δηλαδή το όνομα του Σύθωνα. Πάω να καλέσω τον άνθρωπο θαύμα, τον άνθρωπο ο οποίος τρέχουν δάκρυα στα μάτια όταν λέμε το όνομά του, Mr. Michael Peter Reed from Brighton, UK. The Thrill of Toroneos. Ο άνθρωπος που έχει κολυμπήσει 33 φορές τη μάχη, το βλέπετε, είναι με ψυχή 17 χρονών. Ένας άνθρωπος που θα κολυμπήσει σε ηλικία, παρακαλώ, 83 ετών, γεννηθεί το 1941. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος έχει κολυμπήσει 33 φορές τη μάχη. Mr. Michael Peter Reed. You are amazing. Thank you so much for being here once again with your beautiful smile. Say hi to everybody. You are the thrill of Coroneos. You are the king. Sorry about that, but you are also the king. So, what's your feelings? One more year here. Well, first of all, it's absolutely wonderful to be back in my second home. He's saying that because he's honored here. Είναι επίτιμος στην Νικήτη. I'm saying that you are, we honor you all these years because we feel like you are one of us, and you are. Well, I hope I am. You are always so welcoming and so warm, and it's also so hot. And I sincerely hope that you'll all be here tomorrow evening, if I can make it. You will make it. We're going to be here. Okay? So good luck. It's so nice to have you here. It's so nice to have you here. Thank you. Thank you very much. Λοιπόν, είναι απίστευτος πραγματικά. Θα μας έπαιρνε μπορεί και 10 χρόνια για να μιλούσαμε για τα κατορθώματα που έχει κάνει. Θα περάσω στον επόμενο αθλητή, ο οποίος είναι ο Ισπανός Μικέλ Αρτεάγκα from Spain. This athlete from Spain, he came here, it's his second time. Once he was here again in Iti Lomani for the Ocean Man. Mikkel, nice to see you here. What's your feelings? First time to Romaneos. I'm very happy to be here, and I hope we have tomorrow a big day. I want to enjoy the swim. I hope the water is not too hot, but I will, yeah. Okay. Thank you very much for being here. So good luck, and I wish you a nice wind. Okay. So you can go down, and we can have the photo later. So one of my favorite athletes with a big smile and a big guy, and maybe a favorite, Mostafa Said Zaki from Egypt. Από την Αίγυπτο. Έχει κολυμπήσει το Ocean Man τα 10 χιλιόμετρα το 2000, το 2021, τη λίμνη Ζυρίχη, 123 χιλιόμετρα. Είναι φανταστικός. You are an amazing athlete and I love your vibes and your smile. You are my man. So what's your feelings? Why you are here in Toroneos? Really happy to be here. First of all, since we arrived, the warm, the welcoming from the people, everything is super good. It's like a historical swim. I read a lot about it, like 53 years. It's amazing. And I'm glad to be here part of this historical swim. Perfect. Και τώρα μας είπε λοιπόν ότι ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται εδώ πέρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. I would also like to thank your friend Taimur. He's going to be here with you. Taimur is over there. Oh, over there, sorry. And we have a video right now. Thank you, Taimur. So, good luck tomorrow. We're going to be here with a microphone cheering up for you, okay? See you in 5 minutes for the photo. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε να καλέσουμε ακόμα ένα τεράστιο δελφίνι, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επίσης φίλος της Νικήτης. Μας έρχεται από την Ουγγαρία. Είναι ο Ατίλα Μανιώκη, ο άνθρωπος ο οποίος
έχει κολυμπήσει, είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει κολυμπήσει το Ocean 7. Το Ocean 7 είναι ο πιο δύσκολος αγώνας στον πλανήτη. Περιλαμβάνει τα 7 πιο δύσκολα κολύμπια στον κόσμο. Μία εβδομάδα πριν το παρακολουθούσα, ήταν στην Αμερική, κολύμπησε μία τεράστια λίμνη. I'm just saying that what you have done and where you were in a week ago, United States. So we are so glad having you here, Attila. You are a great athlete. How come you came one more year here in Toroneos? Oh, I'm just like Michael. We started here in Greece in 1992. So I swam it here like 15, 16 times. And yeah, just like for Michael, it is something like my second home. And because we haven't seas in my home in Hungary, so for me, it is the local competition. And I was really happy that after 9 years break, I came back. And I enjoy this fantastic atmosphere. Have you got any special moment that you remember from Toroneos that maybe it was tough for you or maybe it was fun? I don't know. Share something with us. Oh, it was so many experience. And but the last time when I swam here, it was really rough. And it was the first time when I felt it will not be end this competition. So, but I'm really happy that all the time I've done it, and it was the most important. It is all the time. Thank you very much for being here. See you in a couple of minutes. Μας είπε λοιπόν ότι νιώθει την εκείνη σαν το σπίτι του. Τι μεγαλύτερη τιμή κι αυτό, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την Ουγγαρία, πραγματικά να κολυμπήσει εδώ 16-17 φορές, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος φανταστείτε ότι κλείνει τα εισιτήριά του για να έρθει εδώ πέρα, να μας θυμίσει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι διάσημος, έχει γράψει και ένα βιβλίο. Αναζητήστε το, μιλάει για τις εμπειρίες του. Εγώ θα το αγοράσω αύριο κιόλας, έχω κανονίσει μαζί του. Πού είμαστε, πάμε στον επόμενο μας αθλητή. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή και εγώ είμαι αθλητής ο ίδιος, προσπαθώ να κάνω την παρουσίαση όσο πιο γρήγορα και πυκνά γίνεται, γιατί αυτοί οι αθλητές πρέπει να πάνε να ξεκουραστούν. Αύριο θα έχουμε όλο το χρόνο να τους απολαύσουμε εδώ στο stage. Πάμε από την αδερφή αγαπημένη χώρα μας, την Κύπρο, να καλέσω τον Άρη Θεοφίλου, αγαπητός Άρης από τη Λευκωσία της Κύπρου. Ξεκίνησε 11 χρονών την καριέρα του στο Ναυτικόμυλο Λευκωσίας, χρυσά μετάλλια στα 100 ελεύθερο, βετεράνος αθλητής, Όσεμαν Σάιπρους κτλ. Καταπληκτικέ, καλώς ήρθες. Πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά στην Αιγύπτη, ναι. Πες μου. Ήρθα πολλές φορές στην Ελλάδα και αγαπώ πολύ την Ελλάδα. Και εμείς αγαπάμε την Κύπρο. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πρώτη φορά που σου καρφώθηκε, τι έκανες εκείνη τη στιγμή όταν σκέφτηκες τον Τωρονέο, τι σε ενέπνευσε? Εντάξει, άκουσα εδώ και μερικά χρόνια για τον Τωρονέο και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς αγώνες της Ελλάδας και αυτό έλαβα συμμετοχή. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα πλάνα σου για αύριο, πάμε γρήγορα, πάμε αργά, τι είσαι, για πες. Μακάρι να τερματίσω και θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Εντάξει, τέλεια. Ο άνθρωπος ξέρει από τον Τωρονέο. Ευχαριστούμε πολύ, θα σε δούμε σε λίγο. Θέλει να τερματίσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στον Τωρονέο, να τερματίσει, να κάνει το ταξίδι που λέμε. Εγώ έχω δοκιμάσει μια φορά, δεν το κατάφερα, παιδιά. Γι' αυτό έρχομαι τώρα με το μικρόφωνο εδώ πέρα. Θα καλέσω έναν άνθρωπο επίσης θρυλό, αγαπημένο, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, σοβαρό επιστήμονα και τον γυμναστής και προπονητής, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχω λόγια, Γιώργος Μαθάς από Θεσσαλονίκη. Γιώργο, 14 τερματισμοί στο Διάβλου Τωρονέου. Φαντάζομαι είπα το όνομά του και ξέρετε ήδη τι έχει κάνει. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έκανε τη μάχη μετά τον Ζυργάνο. Ο Ζυργάνος, ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε εμάς εδώ φρέσκος. Για πες μου, νιώθω ότι εσείς πρέπει να πάρετε το μικρόφωνο όταν έχετε κολυμπήσει 10 τόσες φορές στο Τωρονέο. 14, καλά το πας. Για πες μου, γιατί άλλη μια χρονιά? Σήμερα είναι ιδιαίτερη χρονιά φέτος για μένα. Μετά από 40 χρόνια, πρώτη φορά κολύμπησα το 84, σχεδόν 40 χρόνια, ήμουν νέος, τώρα λίγο προχωρημένη ηλικία, χωρίς μαλλιά. Αλλά είναι ιδιαίτερη χρονιά γιατί συνοδός ο γιος μου που είναι και αυτός γυμναστής και θα κολυμπήσω μαζί με τον ξάδερφό μου τον Χρήστο Λογοθέτη, που είναι ο τελευταίος Έλληνας που κολύμπησε τη μάχη το 13. Και σύν όλους αυτούς τους παλιούς κολυμπητές που τους ξανασυνάντησα, τους παλιούς προέδρους, τους διοργανωτές και τα νέα τα παιδιά που με όρεξη προσφέρουν στο Διάπλο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Καλή επιτυχία αύριο σε όλους. Με ασφάλεια να τερματίσουμε. Είσαι φανταστικός. Λατρεύω το στυλ σου. Θα σε δούμε σε λίγο. Καταπληκτικός. Πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που έχει εμπνεύσει πολλούς από εμάς σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα βήματα.
σκεφτόμουν να... Έδωσα μια συνέντευξη τώρα μέσα στην εβδομάδα σε ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα, στην Era Sport, και ξεκίνησα να μιλάω με αυτό που είπε, και θα το λέω πολύ συχνά, ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι ο σπόρος από τον Τωρονέο έχει πάει σε όλη την Ελλάδα και εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη. Πραγματικά, δεν φαντάζεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πραγματικά, το λέω και συγκινούμε. Αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που με συγκινεί πάντα, θα καλέσω τον Γιώργο Μάριο Μαραγκό από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει κολυμπήσει πάλι εδώ πέρα. Βέβαια, όταν κολυμπάει φέρνει κύματα. Ελπίζουμε τώρα να είναι λίγο ήπια τα πράγματα. Έχει κολυμπήσει Ισμό Κορίνθου δύο φορές, Κακομοίρη τη δεύτερη ήταν δύσκολο, Φιλοκτήτη, Διάπορο, εντάξει, εδώ δικός μας είναι. Λοιπόν, Γιώργο, καλώς ήρθες. Χαίρομαι που σε βλέπω. Γιατί δεύτερη φορά? Καλώς σας βρήκα. Εντάξει, την πρώτη φορά όταν τερμάτισα είχα ένα θέμα υγείας, οπότε έχασα τη βράβευση. Και νιώθω ότι μου τη χρωστάει. Ήθελα και ένα κίνητρο να το ξαναβρω γιατί λίγο το έχανα. Είσαι προπονημένος? Σχετικά είναι όλα. Ωραία. Να σου πω, έχεις κάποιον που θα αφιερώσεις αύριο ή είναι δικό σου προσωπικό όνειρο αυτό ο τερματισμός? Είναι κάποια πράγματα για μένα και γενικά για όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά με αυτό και προσπαθούν και παράλληλα με δουλειές τα κυνηγάνε όλα. Κι όμως έχουν κάποιο στόχο, ένα χρόνο, ένα τερματισμό. Βρήκες χρόνο να προπονείσαι φέτος? Σχετικά είναι όλα. Γιατί είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι πολλές οι ώρες που αφιερώνει κάποιος. Αν πεις παιδιά, είναι πάρα πολλές οι ώρες. Βρήκες ωστόσο. Ναι, εντάξει, έτοιμοι είμαστε. Καλά θα πάει. Όλα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εδώ, τους εθελοντές που έρχονται από το Σύθωνα. Και άλλες φορές ήρθα ως συνοδός και τους έβλεπα να τρέχουν, να βρέχει και να τρέχουν να μαζεύουν πράγματα. Να είναι ο Μάκης να τρέχει να μαζεύει τα παιδιά, κατακλυσμούς, άτομα όπως η Κλάρα που είναι εδώ χρόνια. Ερχόμουν από τον αγώνα ψυχής και ήταν με το χρονόμετρο. Όλα αυτά τα παιδιά τρέχουν πιο πολύ από εμάς. Αγχώνονται πιο πολύ από εμάς και πραγματικά το χειροκρότημα πάει σε αυτούς. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε γλυκύτατο, θα σε δω σε λίγο. Πραγματικά υπέροχα λόγια από τον Γιώργο για τους εθελοντές μας. Κάθε φορά που και εγώ θα πάρω ένα τηλέφωνο, θα επικοινωνήσω είτε με την Κωνσταντίνα την Κούρα που είναι βράχος όλα αυτά τα χρόνια. Το μυαλό μου πάει πάντα στα παιδιά με τα πορτοκαλί μπλουζάκια. Παιδιά Θεσσαλονίκη, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά η Θεσσαλονίκη μας φέρνει τους περισσότερους κολυμβητές εδώ στον Τωρονέο. Αλέξανδρος Πολίζος λοιπόν, μικρός Πολίζος, το 98 γεννηθής, τελειόφυτος Πανεπιστημίου Χανίων, πούντος, παίκτης του Πόλο, πολύ δυνατός, τον είδα, εδώ πολύ δύναμη και φιλόζος. Για να δούμε, για έλα Αλέξανδρο εδώ πέρα να μας τα πεις και εσύ. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει υπάρξει πρωταθλητής με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Παιδιά, τι είναι αυτό? Κάτσε να τον ρωτήσω για αυτό. Πώς γίνεται και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη? Λοιπόν, φαίνεται πολύ αθλητικός. Καλώς ήρθες. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας εδώ πέρα. Θα σε ρωτήσω μετά για τον ΠΑΟΚ Άρης, πώς το σύμπλεγμα αυτό προέκυψε. Πες μου για τον Τωρονέο, τι σκέψεις κάνεις, πώς νιώθεις που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας και γιατί το κάνεις? Είναι ένα μικρόβιο που μου κόλλησε ο πατέρας μου από πολύ μικρός και το θυμάμαι να τερματίζει με ένα χαμόγελο απέραντο και μου έχει κολλήσει αυτό και το δοκίμασα πριν 10 χρόνια ακριβώς για πρώτη φορά, το ένιωσα και ήρθε η ώρα να το ξανανιώσω. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό που λες, άρα έχεις πάρει το μικρόβιο από τον μπαμπά, το συνεχίζεις. Θα κάνω μια ερώτηση. Αν εσύ, έχεις παιδάκι? Όχι, είσαι μικρούλης ακόμα. Αν κάνεις, θα του μετέφερες το μικρόβιο αυτό? Πιστεύω θα το κολλούσε από μόνο του. Εντάξει, τα είπες όλα. Και κλείνω με το Άρης ΠΑΟΚ. Πώς δηλαδή έγινε αυτό? Πονεμένη ιστορία. Αλλά τελικά στον αθλητισμό ακολουθάμε αυτό που πρέπει και όχι τα κολλήματα και τα πράγματα που πρέπει να αφήνουμε στην άκρη. Και αυτό πολύ ωραίο που είπες. Λοιπόν, θα σε δούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα πάρω όλα καλά, είμαι σίγουρος. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό για το. Βέβαια, θα κάνω την έρευνά μου και αύριο στην παρουσίαση, να ξέρετε, θα πω πάρα πολλά στοιχεία. Κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι πέσανε πρώτοι στον Τωρονέο και γιατί το κάνανε και γιατί μας ενέπνευσαν και όλη την πορεία όλων αυτών των χρόνων. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ιστορία του Τωρονέου να μεταδίδεται. Είδατε τώρα ο Αλέξανδρος πώς από τον μπαμπά του πήρε το μικρόβιο. Λέω μικρόβιο, αλλά αυτό είναι ένα καλό μικρόβιο, δεν είναι COVID. Και το μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Λοιπόν. Αυτός εδώ δεν είναι από την Θεσσαλονίκη, αλλά ζει στη Θεσσαλονίκη, έχει καταγωγή από τη Σούρπη Μαγνησίας, ο Δημήτρης Αγγελάρης, μαζί με τον Ηλία Διδασκάλου.
Οφθαλμίατρος, παιδιά, αν προκύψει κάτι με τα μάτια σας, ο άνθρωπος αυτός έτσι κι αλλιώς έχει κάνει διάπλους ψυχής εδώ, μαραθώνια κολύβηση και γραμματέας, τα πάντα όλα. Αγαπημένε, καλώς ήρθες. Σε βλέπω καθαρά, δεν έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. Ελπίζω εσύ με τα δικά σου μάτια. Χαίρομαι, χαίρομαι. Να δεις τον Τωρονέο αύριο, να τον κοιτάξεις στα μάτια. Πώς νιώθεις που είσαι σήμερα εδώ και πώς επέλεξες τον Τωρονέο? Νιώθω πολύ καλά, είμαι αισιόδοξος, έχω κάνει την προετοιμασία μου. Τώρα, πώς προέκυψε ο Τωρονέος? Εγώ ξεκίνησα να κολυμπάω το 19. Την πρώτη φορά που έψα στην πισίνα, μου είπε ο προπονητής μου: κάνε μου 2-3 πενηντάρια να σε δω. Έκανα ένα και λέω: εδώ σταματά, θα πάθω έμφραγμα. Το δούλεψα, το πάλεψα. Τώρα, Τωρονέος για μένα είναι ένα προσωπικό προσκύνημα. Έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με τον εαυτό μου και θέλω να τους κλείσω αύριο και να βγω γερός, δυνατός και καλύτερος άνθρωπος. Εντάξει, είσαι καταπληκτικός. Είπες πραγματικά με κάλυψες, είσαι φανταστικός. Και μόνο αυτό που είπες είναι: λοιπόν, ο Τωρονέος είναι ένα εσωτερικό ταξίδι. Το ξέρουν οι κολυμπητές πάρα πολύ καλά. Είναι εκπληκτικό. Ξεκίνησε το 2019 και αν βάλουμε τον COVID, εσύ ουσιαστικά έχεις κολυμπήσει πολύ λίγο, έτσι. Πώς είπε και ο Μαρακός, σχετικά είναι όλα. Σχετικά είναι όλα. Λοιπόν. Ό,τι εγώ είχα ήταν επιστημονικό, δεν ήταν ποτέ αθλητικό. Το είδα κάπως έτσι. Είναι σαν να δίνω πανελλήνες. Έκανα τα φροντιστήριά μου, έκανα τις προετοιμασίες μου. 4 μαθήματα είναι, 12 ώρες θα δώσω, 12 ώρες έγραφα, 12 ώρες θα κολυμπήσω. Το ίδιο πράγμα είναι, αύριο θα σας δω εδώ πέρα πάλι όλους νικητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Μια τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και έχουν λησάξει όλο με τον Τωρονέο? Επειδή είναι δίπλα, φαντάζομαι, έχουν πισίνες, ετοιμάζονται, έρχονται όλοι διακοπές. Αυτό είναι. Νικόλας Ζεπανάς. Εντάξει, τα είπε όλα. Νικόλας Ζεπανάς. Δεν τον έχω δει. Ευχαριστούμε. Θα σε δούμε σε λίγο. Θα το δούμε αύριο. Τέλεια. Χαίρομαι. Νικόλας Σουιμορντάι. Έχει κάνει. Καλά, θα τα πω και αύριο. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο οποίος έχει φυτέψει, έχει πάρει το σπόρο από εδώ και τον έχει πατήσει τόσο καλά στο χώμα, τον έχει ποτίσει τόσο καλά. Και μπορώ να σας πω ότι και εμείς στην Αθήνα, όλους τους αγώνες που κάνουμε και πλέον κάνουμε πολλούς και με πάρα πολύ κόσμο, τους έχουμε εμπνευστεί από εκεί. Από τον Νικόλα, από τον τρόπο που κάνει τα πράγματα, από τον τρόπο που τα προβάλλει και έχουμε πάρει και εμείς τη σκυτάλη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εντάξει. Να φωνάξουμε και ένα Χαλκιδικιώτη, παιδιά, από τη Μεγάλη Παναγιά, Θοδωρής Κατρατζιώτης, γνώριμος παλιός του Τωρονέου, το 17 τον ξαναείδαμε, παλέμαχος κολυμπητής, Άρης καθαρός αυτός, δεν έχει πάω μέσα, μάστερ στα πάντα, φανταστικός, Αριανάρα, γίνε Άρης να γουστάρεις, πούντος, έλα ρε Θοδωρή, αγαπημένος, ωραίο στυλ, ζεν, εγώ δεν έχω να του πω κάτι, θα του ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, καλή απόλαυση. Και επειδή επίσης είναι και αυτός λίγο γκαντέμις, μην κάνει καιρό, παιδιά, αύριο. Είμαι σαν το με τον Μαραγκό μαζί είμαστε. Χαλάνε τα πάντα όπου πάμε μαζί. Μαραγκό και Κατρατζιώτης, παιδιά, ίσον 6-8 μποφόρ. Ελπίζω να μείνουν στα 3. Λοιπόν, για πες πάλι γιατί φέτος εδώ. Είπα να δοκιμάσω μια τελευταία φορά, ας πούμε, δηλαδή, για τον Τωρονέο. Ας πούμε τελευταία. Νομίζω ότι θα είναι. Γιατί τελευταία? Γιατί έχετε βάλει κόφτη, ρε, παιδιά. Όχι, δεν έχουμε βάλει κόφτη. Μπορεί να ξαναδοκιμάσουμε, αλλά θέλω να κι εγώ, ας πούμε, με τη σειρά μου να δώσω τη σκυτάλη πιο πέρα. Ας πούμε, με αυτά τα παιδάκια εδώ πέρα, 1500 μέτρα για αυτά τα μικρά παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Έτσι λοιπόν, οπότε πρέπει κάποιος άλλος να πάρει τη σειρά. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε κι εμείς λίγο, να παρετούμαστε λίγο από το δικό μας ναρκισιστικό κομμάτι, γιατί έχει και πολύ ναρκισισμό όλο αυτό που κυνηγάμε, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Εμένα αυτή τη στιγμή αυτό που με ενδιαφέρει να τερματίσω, όπως και όλοι οι συναθλητές που θα κολυμπήσουν αύριο, να τερματίσουν, να έχουμε καλή θάλασσα ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, ο Θεός θα είναι βοηθός αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Θα σε δούμε σε λίγο στην αναμνηστική φωτογραφία, στην πριν προαναμνηστική, γιατί θα τον έχουμε και αύριο πολύ μαυρισμένο το βράδυ. Λοιπόν. Ήταν ο 13ος αθλητής. Οχ, τώρα κατάλαβα που εξηγείται η κατεμιά του με τον καιρό. 13ος. Πάω να καλέσω από την Περαχώρα Κορινθίας, ωστόσο ζει στην Αθήνα, τον Χρήστο Λογοθέτη. Μαζί του η Βιργινία η Ευσταθίου, αξιόλογος και ταπεινόφρον κολυμπητής, αθλητής του Γιώργου Μαθά, έτσι εξηγείται. Έχει μάθει σε πολύ ωραίο στυλ. Πέραν 10 χρόνια που κολύμπησε τη μάχη και φέτος. Μάλλον κάποιο στοίχημα έχει βάλει, έτσι. Αναμνηστικό κολύμπι αυτό. Ένα πέρασμα έτσι για τα 10 χρόνια επαιτειακό. Πώς το αποφάσισες? Ήσουν εκεί, έπινες καφέ ένα πρωί και λες να δηλώσω το Ρωνέο.
Ο ξαδερφός μου, ο Γιώργος, μου λέει, εσύ δεν έρχεσαι να κολυμπήσουμε παρέα, δεν έχουμε κολυμπήσει ποτέ. Ο Μαθάς. Ρε Μαθά, αυτά τα κάνουν στο GNTM που στέλνει ο άλλος την κοπέλα του για να πάει να τη γράφει. Να σου πω, έχεις πάθος για αύριο, το θέλεις. Ναι, πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ θα σου πω το καλή επιτυχία, έχεις φανταστικό χαμόγελο, σε βλέπω πολύ χτισμένο, είσαι έτοιμος. Να πάνε όλα καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Για τη μουσική υπόκρουση. Θα τα ακούμε, παιδιά, συνέχεια αυτό, θα εμπεδώσετε. Το αγαπάμε όμως, γιατί σημαίνει το Ρωναίο. Όπου και να τα ακούσουμε, σημαίνει το Ρωναίο. I just make a joke about the soundtrack, because wherever we are, in all over the world, if we listen to this Vangelis Papathanasiou song, we always think of το Ρωναίος. For some people, maybe it's disturbing, but for the most of us, it's amazing to listen to it, to hear this song. So, πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε με μια έτσι άλλη πόλη για αλλαγή. Οπ, τη Θεσσαλονίκη. Ο Όμηρος Καρατζίδης λοιπόν, πάλι από Θεσσαλονίκη, με αγαπημένο Τρίφωνα Κούστα στη συνοδεία. Ελπίζω να ισχύει ο Τρίφωνας που βλέπω. Έχει κολυμπήσει εξτέρα, έχει κολυμπήσει διάπορο. Ελληνική μαραθώνια κολύμβηση και τα λοιπά, εντάξει, εκεί γίνονται μαγικά. Αγαπημένε Όμηρε, με το ωραίο όνομα, πώς νιώθεις που είσαι εδώ πέρα? Πολύ ωραία. Όλοι μου λέγανε για το Ρωναίο, ο Νικόλος Φαντεμπανάς μας έχει φάει τα αυτιά, το Ρωναίο, πρέπει να κάνεις το Ρωναίο κάποια στιγμή. Ερώτηση, ξεκίνησες από την πρώτη διαδρομή και σε πήγε μετά στην τέτοια? Ξεκίνησα να κολυμπάω το 10 αφού τελείωσαν το σχολείο, μεγάλος δηλαδή. Σιγά σιγά μόνος μου και κάποια στιγμή με τραβήξαν στη μαραθώνια κολύμβηση. Και μου μπήκε το μικρόβιο και ειδικά με τον COVID μου μπήκε η θάλασσα. Πολύ. Με τι ασχολείσαι? Είμαι αναλυτής σε συμβουλευτική εταιρεία πάνω στα ενεργειακά θέματα. Και ψυχιοφυσικός. Θα αντιμετωπίσεις αύριο τον Ρωναίο αναλυτικά ή ψυχικά? Για αρχή να ευχηθώ να έχουμε καλό καιρό, γιατί και εγώ είμαι αρχιγκαντέμαρος. Ρε παιδιά, τι μας φέρατε όλους αυτούς φέτος εδώ πέρα? Να πάνε να γραφτούν σε κανένα, πώς το λένε, διάπορο και τέτοια. Και στη βουλιαγμένη θυμάται ο Γιώργος Παπαδόπουλος στη Μανίκη τραβήξαμε. Εσύ ήσουν στο εξτέρα? Ω Παναγία μου, παιδιά, μην ξαναδηλώσουν αυτοί. Λοιπόν, έχεις υπέροχο χαμόγελο, θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα σε δούμε και σύντομα στην αναμνηστική φωτογραφία. Εύχομαι τα καλύτερα. Swim or die. Λοιπόν. Δεν θα του προσθέσω βάρος στη φανέλα του, αλλά εγώ λίγο πίσω στο μυαλό μου, έτσι κρυφά, τον έχω σαν ένα από τα φαβορί. Αξιόλογος κολυμπητής, μας έρχεται, καταγωγή είναι διπλή, και αυτός είναι λίγο αρισπάω, Καβάλα και Νάξο, ζει στην Κατερίνη, αγαπημένος Γιώργος Παπαδόπουλος, μαζί με τη Μαρία Μπακρινιώτη, αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, προπονητής ΤΕΦΑ, φανταστικός αθλητής, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να κολυμπάει μεγάλες αποστάσεις τόσο γρήγορα. Πραγματικά, εντάξει, δεν θα πω τι έχει κάνει, θα τα πούμε αύριο, ελπίζω. Αγαπημένε, είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Θεωρώ ότι είσαι ένας από τους πιο ευγενείς ανθρώπους που κολυμπάνε. Έχεις πολύ ωραίο στυλ, κολυμπάς πάρα πολύ γρήγορα και είσαι πολύ ταπεινός. Πες μου πόσα χρόνια το σκεφτόσουν και γιατί τώρα? Εγώ δεν είμαι πολύ παλιός στο μαραθώνιο κολύμβηση. Το μικρόβιο του COVID με έστειλε στη θάλασσα και εμένα. Βέβαια, από την κολύμβηση ασχολούμαι από πολύ μικρός, από 4 ετών. Προφανώς όποιος ασχοληθεί με τη μαραθώνια κολύμβηση, από τα πρώτα που ακούει είναι ο Ρωναίος. Κάπως έτσι και εγώ νιώθω μεγάλη χαρά, ευλογία που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Αύριο το πρωί θα κολυμπήσω μαζί με όλα αυτά τα παιδιά, ιερά τέρατα. Νομίζω είμαι ο τελευταίος που πρέπει να μιλήσω. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Good luck to everyone, to everybody, και αύριο το βράδυ να είμαστε όλοι εδώ χαρούμενοι, να έχουμε τερματίσει όλοι και να το γιορτάσουμε μαζί. Σας το είπα, είναι φανταστικός και ταπεινός. Θα σου ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχεις. Ξέρω ότι θα ζήσεις το ταξίδι. Οπότε, καλή επιτυχία. Θα σε δώσω λίγο, Γιώργο. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, έχω ακόμα τρεις αθλητές να καλέσω πάνω και μετά θα τους ανεβάσουμε όλους μαζί. Μη φοβάστε, θα ζητήσω και μερικά πραγματάκια ακόμα. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε ακόμα. Εντάξει, τώρα. Πάμε τους αγαπημένους μου back to back, ένας προς ένα. Το αγαπημένο μου Δελφίνι, ο πιο νέος κολυμπητής του Ρωναίου φέτος, γλυκύτατος, ο Χριστόφορος Θεοφάνους, ο οποίος γεννήθηκε τη χρονιά της Ολυμπιάδας το 2004. Δεν θα πω τα κατορθώματά του. Κοιτάτε τον. Καλώς τον. Τι κάνεις?
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Όταν έμαθα ότι δήλωσες, περίμενα πώς και πώς να σε καμαρώσω. Έχει ένα υπέροχο στυλ, κολυμπάει πάρα πολύ γρήγορα. Σήμερα ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί την ώρα που δίναμε την εκκίνηση έχει έρθει ο κύριος Ριτ και κολυμπάει και την ίδια στιγμή έχει έρθει ο Χριστόφορος, ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος κολυμβητής. Πώς νιώθεις λοιπόν, πες μου πώς τα αποφάσισες. Είσαι πολύ μικρός για τον Τωρονέο, για πες. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάρω μέρος σε ένα τέτοιο ιστορικό αγώνα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένας αγώνας όπου ο καθένας μας ξεπερνάει τα δικά του όρια. Είμαστε όλοι νικητές σε αυτόν τον αγώνα. Να πω επίσης ότι θέλω να ευχαριστήσω και πολλά άτομα για σήμερα, μεγάλους αθλητές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο Γιαννιώτη, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Βαρνιακό, τον Σπύρο Χρυσκόπουλο, αλλά και τη Βίκη Κουβέλη, γιατί αυτοί ήταν από πίσω και με βοήθησαν ψυχολογικά για την προετοιμασία μου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους χορηγούς μου, την μεταλλευτική εταιρεία ΜΕΤΕ και το New York College που με βοηθάνε όλο αυτό το καιρό. Μακάρι αύριο να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά με τη βοήθεια του Θεού και περιμένω να σας δω όλους στον τερματισμό. Λοιπόν, θα το ρωτήσω τώρα κάτι εγώ γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ, παιδιά. Είναι ευγενέστατος γλυκύτατος και έχει και ευτυχώς υποστηρικτές γιατί είναι μικρός και το χρειάζεται. Επειδή τα media σήμερα τρέχουν πάρα πολύ, εγώ στις διακοπές μου τώρα φέτος το καλοκαίρι έβλεπα, παρακολουθούσα τους κολυμβητές, οι περισσότεροι ήταν εξαφανισμένοι. Αυτόν τον έβλεπα εδώ πέρα σε κάτι διακοπές, με κάτι μπύρες, κάτι ποτά. Τον χάρηκα πάρα πολύ. Πες μου, το ζεις με ένα δικό σου τρόπο, έτσι, είσαι χαλαρός. Σε βλέπω, ενώ είσαι πολύ αθλητικός, ωστόσο έχεις ένα πολύ ωραίο στυλ και είσαι και χαλαρός. Πού οφείλεται αυτό, στον μπαμπά που είναι πάντα δίπλα και τη μαμά? Οφείλεται πάνω από όλο στους γονείς μου, μετά στους υποστηρικτές μου, όπως είπα και πριν. Το καλοκαίρι μου το πέρασα με προπονήσεις, σε λίμνες, σε θάλασσες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό, περιμένω αύριο να δω πώς θα πάνε όλα. Εντάξει, θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, θα σε δω σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Μου λύσε και την απορία, γιατί έβλεπα φουλ διακοπές και λέω πότε προπονείται. Ο έρημος. Λοιπόν, ο επόμενος αθλητής που θα καλέσω πάνω είναι και αγαπημένος φίλος. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε κολυμπήσει. Κολυμπάω κι εγώ, παιδιά. Παρόλο που δεν έχω καταφέρει στον Τωρονέο να βγω ζωντανός. Εγκατέλειψα το 2016. Βγήκαμε σοπέλαγα και βρέθηκα να με αγκαλιά εδώ πέρα με τον Πατούλη και την κυρία Πατούλη με το χέρι μπανταρισμένο. Ήμουν άτυχος, ήμουν άρρωστος. Εξακολουθεί να είναι όνειρο. Εύχομαι τώρα με την ιδιότητά μου, με το μικρόφωνο, κάποια στιγμή να πάρω μια θέση, να προπονηθώ κι εγώ. Τους θαυμάζω όλους. Αλλά αυτόν που θα καλέσω τώρα τον θαυμάζω περισσότερο, γιατί είναι ένας από αυτούς ο οποίος πέρσι, πρόπερσι, μέσα στον COVID, μάλλον εκεί, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα challenge και να κολυμπάμε 4-5 ώρες στο παγωμένο νερό, στους 14-15 βαθμούς. Είναι ο μόνος που με ακολούθησε λοιπόν. Έχει κολυμπήσει τα πάντα, έχει κολυμπήσει στη λίμνη Όρτατο, Σκυλία, Όσαμαν Κύπρο, Ζυργάνο, Ούλτρα Όσαμαν, τα πάντα. Είναι ο Δημήτρης Μαυρομάτης, γεννηθεί το 1987 από τον Πειραιά. Δημήτρη, σε περιμένω πάνω. Και είναι και Wu Swimmer. Ο Δημήτρης ακολουθεί το project μου, το Wu Swim. Το Wu Swim σημαίνει κολυμπάμε μαζί. Το ξεκίνησα το 2015 με σκοπό να παρακινήσω τον κόσμο να κολυμπάει 365 μέρες το χρόνο. Εγώ το κάνω. Δηλαδή σήμερα που δεν έχω προγράφει, το κάνω αργότερα. Θα μπω το βράδυ στο νερό. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ο Δημήτρης έχει κολυμπήσει πάλι και άλλη χρονιά. Δημήτρη, πότε? Είχα κολυμπήσει το 2019, πρώτη φορά. Τότε ήταν τα πρώτα χρόνια που είχα αρχίσει να ασχολούμαι με τη μαραθώνια κολύμβηση. Δεν ένιωθα σίγουρος, το θεωρούσα εντελώς αμφισβητήσιμο. Τελικά έδωσα ψυχή και ανταπεξήλθα. Ήταν μια ίσως η καλύτερη κολυμβητική εμπειρία που είχα ποτέ μου. Πολύ χαίρομαι. Να ξέρετε ότι αυτό που το λέω ο Δημήτρης είναι πολύ σημαντικό. Έχει ταξιδέψει, έχει πάει παντού να κολυμπήσει. Πώς είναι το χέρι σου, γιατί είχες ένα μυανόχι στον ώμο, εντάξει? Το νιώθω λίγο καταπονημένο, ωστόσο νιώθω αισιόδοξος. Νομίζω ότι θα με επηρεάσει ελάχιστα. Δεν το σκέφτομαι αυτό, είμαι αισιόδοξος. Να είσαι αισιόδοξος, γιατί είσαι και πολύ τυχερός, γιατί θα έχεις ένα φανταστικό συνοδό, τον κύριο Ξανθόπουλο. Καλά, δεν έχω καταλάβει, έτσι δεν είναι? Σήμερα τον γνώρισα, πριν λίγο πληροφορήθηκα γι' αυτό. Είναι τιμή μου και είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό, γιατί το έχει ξανακάνει και θα μου μεταδώσει τη θετική του ενέργεια. Μπράβο Δημήτρη, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Σπέβδεις λοιπόν να κατέβεις κάτω, να ανέβεις μετά για τη φωτογραφία και να πιάσεις τον κύριο Ξανθόπουλο, να πάτε για μια μπύρα μετά, να του σου πει μερικά tips, εντάξει? Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Μπράβο Δημήτρη, πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Λοιπόν,
Παιδιά, νικητιανό είχαμε, όχι, ε. Λοιπόν, ας έχουμε και ένα νικητιανό. Γιώργος Δημούδης, λοιπόν. Ο Γιώργος είναι εδώ, έμπορος στην νικήτη. Έλα, Γιώργη. Θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα ήταν και ο Βασιλάκης από Παπαθανασίου σήμερα εδώ πέρα. Δυστυχώς, ένα πρόβλημα στον νόμο του δεν κατάφερε να είναι ο δεύτερος νικητιανός. Αγαπημένε, εσύ φαντάζομαι τώρα, δεν ρωτάω γιατί είσαι εδώ, είσαι γιατί είναι σαν κάτι σαν να ξυπνάς το πρωί και έρχεται από ψηλά, έτσι, πρέπει να κολυμπήσω τον Τωρονέο. Έχει γίνει κάπως έτσι, για πες. Επειδή εγώ ως νικητιανός είμαι πολύ ερωτευμένος με τη θάλασσα και τη λατρεύω και την αγαπώ πολύ. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να είναι μια απλή παρουσία που θα πάει στον διάβολο, αυτή είναι η κατάλληλα, αλλά θέλω και να τερματίσω. Είσαι φοβερός. Βλέπετε, είναι συγκινημένος. Εγώ σε εύχομαι να τα καταφέρεις, πραγματικά. Φαίνεται ότι έχεις ψυχή. Όλα θα πάνε καλά. Πού αφιερώνεις κάπου αυτόν τον τερματισμό? Θα σας πω μόνο εκεί. Αύριο είναι τα σπουδαία. Όταν θα ξεκινήσει μια παιδιρία, αυτό που θα κάνω μόνο είναι θα κολυμπάω, θα κολυμπάω μέχρι να παρατήσω ώστε να πέσει η θάλασσα. Ο ήλιος. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι φανταστικός. Θα σε δούμε σε λίγο. Εντάξει, αυτό είναι συγκινητικό. Είναι ο πρώτος που έβαλε τα κλάματα, νικητιανός. Καταλάβατε, είναι λογικό. Δεν ξέρω αν έχω κάποιον άλλον αθλητή. Έχω ολοκληρώσει, νομίζω. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί... Παιδιά, συγγνώμη, αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη μας πήγε εμπλοκή, άλλος ένας Θεσσαλονικιός, Γιώργος Ζαμπέτογλου. Λοιπόν, έρχεται από την όμορφη Καλαμαριά να διεκδικήσει ένα τερματισμό. Μαζί του θα είναι η Σοφία Γεωργιάδου και η Άννα Ζαμπέτογλου. Είναι αθλητής μάστερ και αυτός σε Άτα Αλέξανδρος. Έχει κολυμπήσει βελίκα, πλαστήρα, άσπρα σπίτια, διάφορο. Τα πάντα όλα. Γλυκύτατος με χαμόγελο. Μαυρισμένος που σημαίνει προπονημένος. Πώς νιώθεις που είσαι και εσύ σήμερα μαζί μας? Εντάξει, νιώθω καλά. Εύχομαι να έχουμε ήρεμη θάλασσα αύριο. Να τερματίσουμε όμως όλοι υγιείς. Καλή επιτυχία σε όλους και στους πρώτους τους κολυμπητές και στους διοργάνωτες. Και να είμαστε στο τέλος με ένα μεγάλο χαμόγελο όλοι. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Νομίζω ότι πρώτα θα προηγηθεί το κλάμα και μετά το χαμόγελο, έτσι δεν είναι? Από συγκίνηση ή όχι? Κοίταξε, το κλάμα με το χαμόγελο είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε τώρα ή κλαίμε ή γελάμε, είναι το ίδιο πράγμα. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και εσύ μαζί μας. Σου εύχομαι ένα καλό αγώνα, να έχουμε έναν ευνοϊκό άνεμο, να πάνε όλα καλά. Και νομίζω ότι μπορούν να ανέβουν όλοι οι κολυμπητές μας, μπορεί να μείνεις, Γιώργο, πάνω. All swimmers must be up at the stage for a beautiful photo and some last words. Θα πούμε δύο πράγματα ακόμα. Αμέσως μόλις τελειώσουμε, συγγνώμη, για πάμε όλοι οι αθλητές πάνω στο βάθρο. Ελάτε μπροστά, μην πάτε έτσι πολύ πίσω, μαζευτείτε εδώ πέρα, μπράβο παιδιά. Πάμε, πάμε, τους βλέπετε όλους εδώ. Όλοι, η Μέη, ο Γιώργος, ο κύριος Ρίτ, ο Δημήτρης, ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος, η Πινελόπη, ο Θοδωρής, ο Μικέλ, όλοι εδώ πέρα. Στράτα, στρατούλα λέει. Ο Άρης, ο Ατήλα, ο Μοσταφά, ο Μικέλ. Όλοι λοιπόν εδώ μαζί μας. Λοιπόν, 53 χρόνια ολόκληρα Τωρονέος, σε ένα τόπο ο οποίος κατάφερε, εκτός από ένα τουριστικό θαύμα, γιατί ποιος θα πίστευε ότι σε ένα μέρος που οι άνθρωποι κατεβαίνανε στην παραλία για να πληθούνε, θα υπήρχε αυτή η φοβερή παράδοση, όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στον αθλητικό τουρισμό και στον αθλητισμό εν γέννη, να βλέπουμε ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, από την Αίγυπτο, από την Ουγγαρία, από την Αγγλία, από την Ισπανία, από την Κύπρο, από όλη την Ελλάδα, από όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό να τους έχουμε εδώ.
θυμίζω ότι η μόνη χρονιά που δεν κατάφερα να τερματίσουμε όλοι οι κολυμπητές, αλλά κατάφερε μόνο ένας. Αυτό έγινε νομίζω το 1977, όταν ο Χρήστος Γαρέφης κατάφερε μέσα σε κύματα ύψους 2 μέτρων να τερματίσει. Υπάρχει μια υπέροχη φωτογραφία. Θα ψάξετε να βρείτε στο σύνθωνα το τελευταίο άρθρο που έχει γίνει από το Swim Bike Run, το οποίο μιλάει λοιπόν για όλη αυτή την ιστορία, την οποία την έχω αντλήσει από ανθρώπους που αγαπάνε τον Τωρονέο, από τον κύριο Ξανθόπουλο, από τον κύριο Παπαθανασίου, από τον κύριο Οικονόμου, από ανθρώπους που έχουν ψυχή, από την Κωνσταντίνα Τιγκούρα, από την Ελπίδα, από όλα τα νέα παιδιά, από τον Κώστα, ο οποίος είναι και αυτός σήμερα μαζί μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βόλτισε σε όλα. Μια υπέροχη φωτογραφία. Παιδιά, λέω να πάω να χωθώ κι εγώ εκεί κάτω τον Ατήλα. Έτσι, εδώ, μου είχε αφήσει ένα κενό. Ocean 8. Είναι υπέροχοι, είναι ήρωες μας. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή θάλασσα. Αύριο σας περιμένουμε όλους εδώ πέρα, φρέσκους, μαυρισμένους. Με τα πολύ ωραία λόγια που είπε ο κύριος, με δάκρυ αλλά και χαμόγελο, που αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ο Τωρονέος αυτό συμβολίζει. It's a big journey, it's a personal journey for everybody. Τωρονέος Γκάλφ, it's one of the most amazing swimming races all over the planet. So, we welcome you all guys here, boys and girls. Ευχαριστούμε που είστε όλοι μαζί μας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Τι να πω, καλή ξεκούραση, καλό βράδυ. Το πάρτι θα συνεχιστεί, παιδιά, αύριο το βράδυ, εδώ με καπνογόνα, με πυροτεχνήματα, θα γίνει ένας χαμός. Αλλά μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί, από τις 10-10.30 θα έχουμε τις πρώτες εικόνες εδώ πέρα στο Video World. Θα βλέπουμε δηλαδή τους αθλητές μας να κολυμπάνε. Εγώ θα είμαι εδώ με τα πόδια στην άμμο και το μικρόφωνο στο χέρι να σε ενημερώνω για τα πάντα. Ό,τι τουλάχιστον θα παίρνω εικόνα από μέσα. 7 η ώρα θα είναι η εκκίνηση. Συντονιστείτε το πρωί στα social media, στο σύθον. Ναι, θα υπάρχει live streaming. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή όντως τα παιδιά έχουν και θαυμαστές, live streaming λοιπόν αύριο. Έχουμε support εδώ πέρα. Πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι μέσα στο νερό, θα έχουμε πλάνα μέσα από τη θάλασσα, οπότε μέχρι τις 10.30-11 θα υπάρξουν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά από τις 12 και μετά θα γίνει κανονική παρουσίαση εδώ πέρα και αναμένουμε, αν όλα πάνε καλά, εκεί γύρω μετά τις 12.00 η ώρα να έχουμε τους πρώτους τερματισμούς, αν ξεκινήσουμε σωστά. Τώρα να σας πω μερικές τεχνικές λεπτομέρειες για τον αγώνα, οι αθλητές τις ξέρουν. Ξεκινάμε με έναν βορειοανατολικό άνεμο το πρωί, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά οι ντόπιοι, δεν είναι ευνοϊκός για τους αθλητές. Ωστόσο, μετά, κάποια στιγμή μετά τη μέση γυρίζει σε νοτιά, που σημαίνει ότι θα τους πρόχνει. Δηλαδή, άμα βγουν μέσα στο πέλαγος, μετά θα τους φέρει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε πολύ πρωί και να μπορέσουν οι αθλητές με ένα γρήγορο pace να μπορέσουν μετά να έχουν λίγο κόντρα στην αρχή, αλλά μετά να ευνοηθούν. Τερματισμός, ο τελευταίος αθλητής. Συγγνώμη, όχι τελευταίος αθλητής, αλλά με τη δύση του ηλίου, 8 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά, 2 ήλιος, και εκείνη τη στιγμή σταματάνε την προσπάθειά τους οι κολυμβητές. Έγκυρες θεωρούνται οι προσπάθειες των αθλητών που εκείνη την ώρα θα είναι ορατοί στο 1 χιλιόμετρο. Λοιπόν, όλοι οι αθλητές που θα πατήσουν με τα πόδια στην άμμο θα βραβευτούν με τον κότινο, το περίφημο στεφάνι, που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά γίνεται πίσω μου αυτή τη στιγμή με κλαδιά ελιάς. Ο κότινος είναι το στεφάνι που παίρνανε οι Ολυμπιονίκες στην αρχαία Ελλάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο μόνος αγώνας που το κάνει στον πλανήτη, μπορώ να πω. Και μπράβο στους διοργανωτές του Τωρονέου. Δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να σας πω. Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, καλή δύναμη και στους συνοδούς. Και σας περιμένουμε όλους τους Νικητιανούς αύριο εδώ πέρα με πολύ θερμό χειροκρότημα. Να τιμήσετε για 53η χρονιά τον τόπο σας και αυτό το υπέροχο αθλητικό γεγονός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.